Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα και αντιλαμβάνεστε έχουμε αθλητικές συναντήσεις. Είναι γεγονός ότι τις μέρες των εορτών, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, ο αθλητικός δικαστής δεν καθόταν ήρεμος. Έκρινα σκόπιμο, μια και πληροφορήθηκα ότι στη Μεσσηνία βρίσκεται φίλος μου, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Καλαμάτας, της Μαύρη Θύελλας, βρέθηκε στα Κατσέικα, όπου είναι η βίλα του. Και έκρινα σκόπιμο να πεταχτώ έτσι μια μέρα, να πάρω τις ευχές για το 2017 και για το τι θέλει να κάνει για την ομάδα της Καλαμάτας. Είναι γεγονός ότι οι πόρτες για τον υποφαινόμενο ίσανται ανοιχτές. Είμαι υποχρεωμένος να το πω. Και τον ευχαριστώ. Αλλά τα λόγια περισσεύουν. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο με τον Σταύρο Παπαδόπουλο από την Καλαμάτα. Ο αθλητικός δικαστής έκρινε σκόπιμο αυτές τις Άγιες Μέρες, τις Μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μια και πληροφορήθηκε διαβάζοντας τα πάντα, γιατί ο αθλητικός δικαστής παρακολουθεί τα πάντα, πληροφορήθηκα ότι στην ιδιαιτερή του πατρίδα θα κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ο άνθρωπος που λέγεται Σταύρος Παπαδόπουλος. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο, καλό θα είναι να κάνουν time, να κλείσουν την τηλεόραση, να ψάξουν στα διάφορα site και εκεί που πρέπει τι εστί Σταύρος Παπαδόπουλος από την Καλαμάτα και μετά από 2 μέρες να μπουν στο διαδίκτυο να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Διότι ό,τι κάνει ο αθλητικός δικαστής δεν κρύβει τίποτα και αναρτίζονται στο διαδίκτυο. Εμείς λοιπόν κρίναμε σκόπιμο να έρθουμε εδώ στο πανέμορφο σπίτι, στην οικία του, στην ιδιαιτερή του πατρίδα την Καλαμάτα, για να τον ανακρίνουμε. Είχαμε επικοινωνήσει με κάποιους συνεργάτες. Είπαν στον κύριο Παπαδόπουλο ότι θα έρθει ο γνωστός Γιώργος Αστερής. Και με χαρά είπε ότι να ανοίξουν οι πόρτες διάπλατα. Δεν μου άρεσε. Εγώ ήθελα τον έλεγχο. Αλλά μπαίνοντας στην πύλη, φτάνοντας στην πύλη, εις το κύριο Αστερής με συγκίνησε ιδιαίτερα, διότι δεν χρειάστηκε. Και ο αθλητικός δικαστής όμως, επειδή πρέπει να κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι δίπλα στο Σταύρο τον Παπαδόπουλο, μην παρεξηγηθώ, να τον ανακρίνω. Να συζητήσω μαζί του πολλά και διάφορα. Φυσικά θα ήθελα να τον καλημερίσω. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Πρόεδρε, αισθάνομαι την ανάγκη να πω αυτά που πιστεύω για τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Κόσμημα, όχι επειδή έχει το επάγγελμά του τα διαμάντια όπως λένε, όχι. Είναι κόσμημα της ανθρωπιάς και της κοινωνίας. Είναι έτσι κύριε Σταύρο μας? Προσπαθώ. Ό,τι το καλύτερο γίνεται. Προσπαθεί. Στην ηλικία που βρίσκεται προσπαθεί. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν έκρινα σκόπιμο σήμερα να
του κάνω μια μίνι ανάκριση. Σας αρέσει το ποδόσφαιρο τόσο πολύ και σε αυτή την ηλικία που είστε? Βεβαίως. Το να μεγαλώσεις δεν πάει να πει ότι ξεχνάς το ποδόσφαιρο. Βεβαίως και το αγαπώ. Έχω παίξει μπάλα. Έχω διοικήσει σύλλογο και ούτω καθεξής. Κύριε Πρόεδρε, στην ηλικία που είστε οργανώνεται το καινούριο ξεκίνημα της Καλαμάτας. Οργανώνεται το καινούριο ξεκίνημα με τους συνεργάτες που είχατε και τα προηγούμενα χρόνια. Τους είδαμε νωρίτερα. Δημήτρη Τσάκωνα, Θανάση Λέφα και Μάνα, Χατζιαγγελή, Κατσούλας, Κοτσούλας, δεν τους θυμάμαι κιόλους, δείχνοντας ότι σας ανανεώνει το ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Το ποδόσφαιρο ανανεώνει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και εγώ βάζω νέους ανθρώπους να παίξουν. Ναι, τους νέους ανθρώπους που έχετε βάλει δημιουργείτε τις προϋποθέσεις και από τα νήπια και από τα μωρά να είναι όλοι Καλαμάτα, δημιουργώντας τις ακαδημίες. Αυτό δείχνει ότι το πρόσφατο παρελθόν σας έδειξε ότι πρέπει να κοιτάμε πάλι, να συνεχίζουμε να κοιτάμε πάλι τα δικά μας τα παιδιά, τα παιδιά της Καλαμάτας, τα παιδιά τα νέα που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Η στήριξή μας για τα παιδιά αυτά είναι μέγιστη. Θέλουμε να βγουν από τις ακαδημίες εδώ παιδιά άξια για να τιμήσουν τη φανέλα της Καλαμάτας. Και όχι μόνο, και της Μεσσηνίας. Της Ελλάδας ολόκληρης. Βλέπετε, ο κύριος Παπαδόπουλος δεν λέει Καλαμάτα ή Μεσσηνία, όπως το είπα, όλη τη Ελλάδος. Διότι πράγματι η Καλαμάτα όταν έπαιζε στην Αλφα Εθνική τιμούσε την Μεσσηνία, τιμούσε το φίλαθλο κόσμο έντιμα, αγνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι έτσι, κύριε Σταύρο? Βεβαίως. Εγώ είχα πει ότι... Είχατε πει, και είμαι υποχρεωμένος να το πω, ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τα παιδιά. Είναι οι νέοι άνθρωποι, είναι οι συνεργάτες σας. Και τους συνεργάτες σας, θα το τονίσω για πολλωστή φορά, τους βλέπω να είναι πάντα δίπλα σας, να σας στηρίζουν σε ό,τι κάνετε. Αυτό είναι διότι έχουν δει από κοντά ποιες ήταν οι ενέργειές μας. Πάντα στηρίξαμε τα νέα παιδιά, τα ντόπια παιδιά, δώσαμε ευκαιρία σε όλους. Και όσοι του αξίζανε ανεβήκανε παραπάνω. Μάλιστα. Σίγουρα η παραμονή σας εδώ είναι για λίγες μέρες, αλλά ο αθλητικός δικαστής, κύριε Σταύρο Παπαδόπουλε, θα ξαναμπουκάρει στο σπίτι σας όταν θα πάρετε το πρωτάθλημα και θα πούμε πλέον την καινούργια φιλοσοφία που έχετε. Συγγνώμη, γιατί γελάτε? Σας αρέσει ο αθλητικός δικαστής, τι ωραία που τα λέει? Βεβαίως. Με καλοπιάνετε για να σας αθωώσω? Όχι. Να κάνεις τη δουλειά σου. Πολύ ωραία. Να λοιπόν που ο κύριος Σταύρος Παπαδόπουλος λέει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ποιος θα έχει το θάρρος, το θράσος, την εντυμότητα, όχι να δικάσει, εντός εισαγωγικών, να ανακρίνει το Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Τον άνθρωπο που προσέφερε, συνεχίζει να προσφέρει τα πάντα στη Μεσσηνία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχηθώ το 2017 να σας έχει με υγεία και είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, εσείς δώσατε την εντολή ότι ο αθλητικός δικαστής Παύλα Γιώργος Αστερής να μπαίνει ελεύθερα. Τις ευχές σας για το 2017. Εύχομαι σε όλους να έχουν καλά Χριστούγεννα και ένα προσεχές νέο έτος, να βρουν ό,τι έχουν επιθυμήσει. Ωραία. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο. Να τον ευχαριστήσω για πολλωστή φορά. Είμαι ευγνώμων που ήρθα στο σπίτι του. Είμαι ευγνώμων που η πόρτα, όχι η εξωτερική και η εσωτερική της βίλας, είναι ελεύθερη. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, το ραντεβού μας το νέο έτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε όλους τους φιλάθλους υγεία και ευτυχία. Και να θύνουν τα πράγματα λίγο πιο βολικά για τον κόσμο. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο. Ο αθλητικός δικαστής όμως είναι υποχρεωμένος να ανακρίνει κι άλλους. Δεν μπορεί μόνο ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, θα ανακρίνει κι άλλους. Σε λίγο μαζί σας.
Ο αθλητικός δικαστής συνεχίζει τις ανακρίσεις μέσα στο σπίτι του κυρίου Σταύρου Παπαπαδόπουλου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε το ελεύθερο. Και έτσι λοιπόν μαζί μου έχω έναν φίλο, αγαπητό και παράλληλα αδελφό του κυρίου Σταύρου, τον κύριο Γιάννη. Κύριε Παπαδόπουλε, σας βλέπω εδώ στον μπαράκι. Τι φτιάχνετε, καφεδάκια? Κοιτάξω να δω για ένα ποτό να δώσω στους φίλους εδώ που έχουν έρθει, ανάλογα με τι αρέσει στον καθένα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι είμαι και εγώ άνθρωπος της οικογένειας. Βλέπω ότι όλη η οικογένεια εδώ του Σταύρου, η δική σας, να είστε όλοι δίπλα στο μεγάλο μας. Είμαστε όλοι δίπλα για να μπορέσουμε να περάσουμε τα Χριστούγεννα και τις ημέρες των εορτών γενικά ευχάριστα. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία. Μάλιστα. Ξέρω ότι και με τον αδελφό σας, τον Σταύρο, όταν η ομάδα πήγαινε τρένο, και τώρα βοηθάτε κι εσείς αυτήν την ηλικία που είστε. Θέλετε? Όσο μπορώ βοηθάω. Το είπε ζωντανά, όσο μπορώ βοηθάω. Πάντα επιτυχίες και το 2017 να σας βρίσκει ακόμα πιο δυνατούς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Επίσης. Συνεχίζονται οι ανακρίσεις στο σπίτι του κυρίου Σταύρου Παπαδόπουλου. Κάποιοι παίζουν ταυλάκι, κάποιοι φτιάχνουν τα ποτά, τους καφέδες. Μην παρεξηγηθώ, η γυναίκα δεν έχω δει ακόμη εδώ. Οι γυναίκες είναι στο υπόγειο, μας έχουν κρύψει. Αντρικά, περνάνε καλά, μεταξύ μας δεν θέλουμε να δίνουμε και δικαιώματα στις γυναίκες. Αλλά εδώ όμως βλέπω ότι είναι και ο κύριος Τσάκωνας. Δεξί χέρι, μην παρεξηγηθώ. Άντε, αριστερό, μην παρεξηγηθούμε δεξιά και αριστερά. Αλλά φημίζεται ότι το δεξί είναι καλύτερο. Γι' αυτό λέω το δεξί χέρι του Σταύρου του Παπαδόπουλου, ο κύριος Τσάκωνας. Κύριε Τσάκωνα, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Τι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ παίζουμε κανένα ταυλάκι, περνάμε την ώρα μας τώρα και συντροφεύουμε τον κύριο Παπαδόπουλο που έχει έρθει απ' έξω να περάσει ευχάριστα και όσο μπορούμε καλύτερα τις γιορτές. Βλέπω στο ταυλάκι είστε πρώτος. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να είστε και πρώτος και στο στήσιμο της ομάδος. Γιατί αντιλαμβάνεστε, ο κύριος Σταύρος Παπαδόπουλος σας έχει εμπιστευτεί τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος στην κοινωνία, όχι μόνο της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά που έχει στο μυαλό του θέλει να τα υλοποιήσει βήμα-βήμα. Τώρα στο τοπικό, να βγει πρωταθλήτρια η ομάδα της Καλαμάτας και επί τη συνέχεια. Σας ακούμε. Σωστά. Πάντοτε σαν πρόσταγμα έχουμε κάποια πράγματα που έχει δώσει ο κύριος Σταύρος. Ο κύριος Σταύρος καταρχήν βασίζει ένα οικοδόμημα που λέγεται ποδόσφαιρο και λέγεται Πισίγμα η Καλαμάτα, όπως και στο παρελθόν, σε τρία πράγματα. Το ένα είναι η πειθαρχία, το άλλο είναι σκληρή δουλειά και το άλλο είναι μακριά από το παρασκήνιο. Αυτά είναι τρία πράγματα που ο κύριος Παπαδόπουλος έχει περάσει σε όλους τους συνεργάτες του και είναι πράγματα που τα τηρούμε πολύ πιστά. Ο κύριος Σταύρος βρίσκεται σε μια προχωρημένη ηλικία, όπως βλέπετε. Είχε αποφασίσει να πάρει σύνταξη από το ποδόσφαιρο, αλλά το κατρακύλισμα της ομάδος και όταν η ομάδα έπεσε στο τοπικό και γίνανε διάφορα σχόλια αρνητικά, αποφάσισε, στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα με αυτό το γεγονός και αποφάσισε ενεργά να ξαναδημιουργήσει την ομάδα. Η πρώτη βλέψη που είχε ο κ. Σταύρος είναι να φτιάξουν μια ομάδα με ντόπια παιδιά. Παιδιά που θα παρτίζονται μόνο από το νομό Μεσσηνίας. Καλαμάτα και νομό Μεσσηνίας. Αυτό κάναμε. Προσπαθήσαμε με την εμπειρία που έχουμε στο χώρο. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα με πολύ μικρό όριο, μέσο όρο ηλικίας. Ίσως είναι το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στην κατηγορία. Αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τα παιδιά και από τους συνεργάτες του κυρίου Σταύρου, τον κύριο Παπαδόπουλο και του κυρίου Παπαδόπουλου και τους προπονητές.
έχουμε διανύσει σχεδόν όχι το μισό ακόμη πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει ξεφύγει 8 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και είναι θέμα χρόνου η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει ένα σοβαρό προβάδισμα και νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, η ομάδα του χρόνου θα είναι στις εθνικές κατηγορίες. Φίλε Δημήτρη, θεωρώ ότι η ανάπτυξη του μεσηνιακού ποδοσφαίρου ποδοσφαιρικά είναι καλαμάτα. Ο αθλητικός δικαστής το λέει αυτό. Τελεία και παύλα. Δεν υποτιμούμε ούτε μειώνουμε τις άλλες ομάδες, αλλά όταν η ομάδα που λέγεται Καλαμάτα έχει έναν πρόεδρο, Σταύρο Παπαδόπουλο, το είπα και νωρίτερα, όταν έχει άξιους συνεργάτες όπως εσείς, προπονητές, Μάνα, Χατζιαγγελής, ιατρικό team και φυσικά δεν λείπει τίποτα. Δεν υποτιμώ καμία άλλη ομάδα, κανένα άλλο χωριό, καμία άλλη πόλη. Η ανάπτυξη του μεσηνιακού ποδοσφαίρου είναι η Καλαμάτα. Συγγνώμη, τελεία και παύλα. Άρα λοιπόν δεν θα δεχτώ τον οποιοδήποτε συνειρμό ότι ναι μεν κρατάτε χαμηλό προφίλ, όλοι θέλουν να κερδίσουν την Καλαμάτα για να γράψουν μια ιστορική νίκη στο βιβλίο τους, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχετε όλα τα εχέγγυα η ομάδα να δίνει το δικό της αγώνα και με την κοιλιά και με την καλοπροαίρετη άνοδο ή χαμηλή απόδοση που έχει, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Καλαμάτα δεν θα είναι η Καλαμάτα του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να το κλείσουμε, κύριε Τσάκουνα, γιατί ο αθλητικός δικαστής, ναι, ξέρετε ότι μπουκάρει ανά πάσα στιγμή. Παρακολουθεί τα πάντα, γι' αυτό λέω ότι μέχρι εδώ το πάμε καλά. Σωστά το είπατε. Απλά πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο, να τα ταξινομήσουμε κάπως. Η ομάδα έχει αντίπαλες ομάδες για 90 λεπτά. Όλες οι ομάδες και στην πόλη της Καλαμάτας αλλά και στον ομό μας βλέπουν με πολύ ιδιαίτερο μάθημα, με πολύ ιδιαιτερότητα, δηλαδή μας σέβονται, μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και μας το δείχνουν με τη φιλοξενία τους όταν πηγαίνουμε στα χωριά τους ή στα γήπεδα που παίζουν. Και θέλω να πω κάτι, μην ξεχνάτε ότι αυτή η ομάδα, η Καλαμάτα, είναι δημιούργημα πολλών ομάδων της πόλης Καλαμάτας το 67 που έγινε. Σωστό. Έτσι. Και όλοι δηλαδή, όλες αυτές οι ομάδες που αντιμετωπίζουμε τώρα στην Καλαμάτα έχουν δώσει το αίμα τους για την Καλαμάτα. Για την Καλαμάτα. Και μετά ξανααναβιώσανε από τη στάχτη τους, ξαναυπάρχουν και ξαναβοηθάνε. Βέβαια, τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν την Καλαμάτα έχουν ένα κίνητρο. Αυτό είναι. Έχουν ένα κίνητρο και δίνουν τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να κερδίσουν την Καλαμάτα. Θα είναι μεγάλη τιμή για αυτούς να ανακόψουν την ομάδα. Τίποτα άλλο παραπέρα. Είμαστε για 90 λεπτά αντίπαλοι και μετά είμαστε όλοι φίλοι. Μάλιστα. Όλοι φίλοι. Και πιστεύω ότι όλες οι ομάδες του νομού θέλουν η Καλαμάτα να βγει στις εθνικές κατηγορίες και να δημιουργήσει ένα μέλλον, αν μπορούσαμε δηλαδή να επαναλάβουμε τη δεκαετία του 90, θα ήταν ευχής έργο, που ήταν τότε η Καλαμάτα στην πρώτη εθνική και μαζί και με τον Πανηλιακό και με την Παναχαϊκή είμαστε ο Φόβος και ο Τρόμος. Τρεις ομάδες στην Πελοπόννησο, είμαστε έτσι. Μάλιστα. Και ήταν μια δεκαετία που το ποδόσφαιρο το ζήσαμε πολύ έντονα στην Καλαμάτα. Παρουσία του κυρίου Σταύρου Παπαδόπουλου πάντα, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τα είπαμε. Οι ευχές σας για το 2017, κύριε Τσάκουνα. Οι ευχές για το 2017 είναι... Μην μου πείτε πρωταθλητής, το είπαμε. Όχι, το είπαμε. Όχι. Το είπαμε αυτό. Όχι. Άλλες ευχές. Εγώ εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει ειρήνη. Και αν θα μπορούσαμε να ξαναβιώσουμε τη δεκαετία του 90 σαν ομάδα της Καλαμάτας και σαν ομάδα ο Πανηλιακός που κάνει και αυτός προσπάθεια, παρακολουθώ τα γεγονότα, και η Παναχαϊκή να αναβιώναμε αυτή τη δεκαετία πάλι στην Πελοπόννησο, θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής. Μάλιστα. Κλείνοντας,
σίγουρα είμαι υποχρεωμένος να το πω, βλέπω μαντιλάκια δίπλα. Είναι από το όχι καλό τάβλι που παίζετε, γιατί φαίνεται ότι στο ποδόσφαιρο θα τα πάμε καλά. Ναι, στο τάβλι δεν τα πάμε, δεν πάμε. Γι' αυτό έχουμε εδώ να σκουπίζουμε τον ιδρώτα μας και τις ήττες. Σωστό. Ναι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν όμως ότι ο απέναντι, θα τον ανακρίνουμε και αυτόν, είναι ένας συνεργάτης Θανάσης Λέφας, ο οποίος δεν αναμειγνύεται τώρα στο τοπικό. Κάνει τον προγραμματισμό του σε εθνικό επίπεδο. Είναι έτσι, κύριε Τσάκωνα? Ο κύριος Σάκης ήταν πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης, αξιόλογος συνεργάτης, ήταν διευθυντής στην ΠΑΕ. Είναι ένας πολύ καλός παράγοντας, έντιμος παράγοντας. Έχει το στίγμα του στην δόση στην ομάδα της Καλαμάτας. Απλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αθήνα, είναι λίγο μακριά και δεν είναι πολύ κοντά μαζί μας. Όμως όταν, αν η ομάδα με το καλό πάρει σε εθνικό πρωτάθλημα και του ζητηθεί από τον κύριο Σταύρο, σίγουρα ο κύριος Λέφας είναι ένας στρατιώτης της ομάδος. Αφήστε τώρα τα καλοπιάσματα, σκουπιστείτε από την ήττα που κάνετε εδώ για το τάβλι και θα πάμε στον κύριο Λέφα. Ο κύριος Λέφας, είναι γεγονός ότι τον κύριο Τσάκωνα του είχε δώσει χαρτομάντιλα. Γιατί ο κύριος Τσάκωνας δικαιολογημένα να ασχολείται με την ομάδα. Ενώ ο κύριος Λέφας που ασχολείται μόνο με το τάβλι είναι πρωτοπόρος. Λοιπόν, κύριε Λέφα, για άλλη μια φορά, συγγνώμη που το λέω, αποδεικνύεται ότι δεν είστε μόνο φίλος της οικογένειας Σταύρου Παπαδόπουλου, είστε και ένας συνεργάτης. Το τι είδους συνεργάτης θα το δείξει το 2017 και μετά. Θα το πούμε αυτό. Πρέπει να το πω αυτό, αφού μίλησες περί συνεργασίας. Τον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο τον γνωρίζω από το 1972, από τη Νέα Υόρκη. Εργάστηκα στην επιχείρησή του σπουδάζοντας παράλληλα και είμαι ευγνώμων, διότι τα μεταπτυχιακά μου τα έκανα εργαζόμενος στο Σταύρο τον Παπαδόπουλο και εξοικονομώντας τα δίδακτρα. Μάλιστα. Για να σπουδάσω. Είμαι ευγνώμων, το λέω πάντοτε στη ζωή μου, και είμαι ένας φίλος στενός και τον θεωρώ κάτι περισσότερο από αδερφό μου. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ από την εποχή εκείνη και να πω κάτι να ακουστεί περισσότερο. Το 72-73 ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, για να δείτε την ανιδιοτέλειά του, βοηθούσε την ΠΑΕ Καλαμάτα τότε να ανέβει στην πρώτη εθνική, χωρίς να ξέρουν οι καλαμαδιανοί φίλαθλοι ότι ενισχύει οικονομικά την ομάδα αυτή. Ήμουνα δίπλα του την εποχή εκείνη. Αργότερα μαθεύτηκε ότι ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος βοηθούσε, διότι έχω να το πω αυτό, επειδή εκείνος, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, στο ποδόσφαιρο μόνο έδωσε και δίνει. Ενώ πολλοί παράγοντες μπήκαν στον χώρο του ποδοσφαίρου για να κερδίσουν κάτι. Δεν θα το προσδιορίσω ότι είναι αυτό που επεδίωκαν ή επιδιώκουν να κερδίσουν, πάντως κάποιο όφελος. Ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος μόνο έδωσε, δίνει και σχεδιάζει να δίνει. Εστιάζω όμως τώρα την προσοχή που πρέπει να επιδείξουμε για το ποδόσφαιρο, ότι ο καημός του Σταύρου του Παπαδόπουλου, το ενδότερο σχέδιό του και η επιδίωξή του, είναι να δει τα παιδάκια αυτά των Ακαδημιών, τα οποία σήμερα είναι 155, Δημήτρη, είναι. 155 παιδάκια είναι στην Ακαδημία και επαναλαμβάνεται το σκηνικό της παλαιάς εποχής, τότε που ανέβασε την ομάδα στην πρώτη εθνική, και από την Ακαδημία της Καλαμάτας, ονόματα γνωστά στο Πανελλήνιο, έπαιξαν σε ομάδες της πρώτης εθνικής. Βγήκαν από αυτή την Ακαδημία. Τι λέει ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος? Θα στηριχθώ στις Ακαδημίες. Γιατί? Διότι στα ψηλότερα επίπεδα, το ζούμε και εγώ υποφέρω που το λέω αυτό το πράγμα, Γιώργο μου, ότι στις μεγάλες ομάδες βλέπουμε να έρχονται ανάπηροι παίκτες. Το λέω το ανάπηροι με την έννοια όχι της σωματικής αναπηρίας, αλλά της παρακμής. Πληρώνονται ποσά μεγάλα και πιστεύουν όλοι ότι έχουν δοθεί τα χρήματα αυτά. Δεν δίδονται πάντοτε. Κλείνουν θέσεις λοιπόν στις μεγάλες ομάδες και τα παιδάκια τα δικά μας, όταν γίνουν 16, 17, 18 και είναι ό,τι πρέπει για να μπουν να παλέψουν μέσα στο ποδόσφαιρο, στον χώρο του ποδοσφαίρου, παραγωνίζονται και δίδονται δανεικοί σε μικρότερες ομάδες. Τους κόβεται η όρεξη και σταματάνε και το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί κανένας να με πείσει, γιατί υπάρχουν φωνές στην Αθήνα αναλυτών του ποδοσφαίρου που λένε οι ξένοι είναι καλύτεροι, και όταν το ακούω ανατριχιάζω γιατί στεναχωριέμαι. Δεν είναι οι ξένοι καλύτεροι. Έχουμε χιλιάδες παιδιών τα οποία είναι ταλέντα
και δεν τους αφήνουν το δρόμο να ανοίξει. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο οι ομάδες να μην είναι ανταγωνιστικές για την Ευρώπη, να φθήνει η πορεία της εθνικής Ελλάδος. Διότι αυτοί οι ξένοι που έρχονται εδώ και δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στην εθνική Ελλάδος, έχουμε ένα σύνολο το οποίο συνεχώς μειώνει την αξία του και την απόδοσή του. Ναι. Με λίγα λόγια, να κλείσουμε γιατί είπα πολλά. Ο κ. Παπαδόπουλος φιλοδοξεί να στηριχθεί στα παιδιά της Μεσσηνίας, στις ακαδημίες, και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτό και να πάρει διαστάσεις ευρύτερες, να αναπτύξουμε αυτό τον τρόπο εξελίξεως των παικτών. Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να μιμηθούν το Σταύρο του Παπαδόπουλου, να παίξουν τα ελληνόπουλα ποδόσφαιρο. Θα σας πω ένα παιχνίδι πρόσφατο στο κύπελλο Ελλάδος. Ομάδα της πρώτης εθνικής έπαιξε στην επαρχία και έχασε, μεγάλη ομάδα, και στα αποδυτήρια γελούσαν οι ξένοι παίκτες. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς την αξία του δόγματος του Σταύρου του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, ναι στα ελληνόπουλα, ναι στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου αυτή, και με τις καλύτερες ευχές μου για την πρόεδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πρόεδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, θέλω να πιστεύω ότι το 2017 ξεκινάει από Καλαμάτα και από άλλους νομούς. Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα εγώ να δώσω. Ευελπιστώντας ότι κι εσείς με τις εμπειρίες σας και με τις γνώσεις σας θα φτάσετε εκεί ψηλά που θέλουμε όλοι, την ομάδα του Σταύρου του Παπαδόπουλου, να την βλέπει ψηλά. Ως πρότυπο να τη βλέπουν και όλες οι άλλες ομάδες. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους τους φιλάθλους της Πελοποννήσου και όλους τους φιλάθλους γενικά και τους παίκτες, τους ποδοσφαιριστές, και η χρονιά αυτή να είναι ειρηνική και γεμάτη υγεία. Ο αθλητικός δικαστής σταματάει τις ανακρίσεις. Δεν υπάρχουν άλλοι άντρες εδώ που να έχουν εμπλοκή με το ποδόσφαιρο και με το Σταύρο του Παπαδόπουλο. Τώρα αν βρούμε καμιά γυναίκα και τη ξετρυπώσουμε, θα το δούμε στην πορεία. Εμείς σας χαιρετούμε και ευχόμεθα στο Σταύρο του Παπαδόπουλο, στους φίλους του, στα αδέρφια του, στους συνεργάτες του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, τα καλύτερα.
Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μου έρχεται εφιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία, απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.